Πάμε στο νούμερο 10 για να σας δείξω το 15χρονο με αφισμό που έφτιαξε ένα πλοίο πιστό αντίγραφο του Τιτανικού με κομματάκια Lego. Νούμερο 10. Το παιδάκι που θα δούμε στη φωτογραφία, ο Καρλ Μπίρκινσον, έφτιαξε πιστό αντίγραφο του Τιτανικού και εξόδεψε πάνω από 56.000 τουβλάκια Lego. Το έφτιαξε μέσα σε 11 μήνες, με τη βοήθεια του παππού του που ήταν μηχανικός. Και το συγκεκριμένο πλοίο βρίσκεται στο μουσείο Τένεση. Είχε πάει πριν ένα χρόνο, λέει, στη Δανία, στο Legoland, και είχε δει όλα αυτά τα πολύ έτσι, εντυπωσιακά εκθέματα. Σε τι διάσταση, δεν έχω καταλάβει, έχει δημιουργηθεί έχει αυτό μήκος, το αντίγραφο από 8 Lego. Μέτρα, ναι. 8 μεγάλο. Μέτρα μήκος και ύψος 1,5 μέτρο. Μάλιστα. Είναι τεράστιο. Πάνω από 700 ώρες του πήρε για να το φτιάξει. Αρκετά ευρηματικό. 700 ώρες, ναι. Και να καταφέρει να μπαίνει και στο μουσείο λόγω αυτού είναι επιτυχία για ένα αγόρι. Μόλις 15 χρονών, έτσι. Και κάτι άλλο ακόμα. Είναι συνεργασία παππού εγγονού. Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Έκαναν και bonding. Θέλετε τώρα να πάμε στο νούμερο 9 και θέλω να μείνετε ήσυχοι γιατί ο Φίλιπ κατάφερε να βρει σπίτι. Τέλεια. Ο Φίλιπ από το Οχάιο είναι αυτό εδώ το μικρό σκυλάκι που βλέπετε, το οποίο βρισκόταν σε ένα καταφύγιο για 2.555 μέρες, δηλαδή για περίπου 7 χρόνια. Είναι ένα σκυλάκι το οποίο δυστυχώς δεν ήθελε να το πάρει κανένας. Ήταν και το ίδιο απόμακρο, γιατί είχε δεχτεί κακοποίηση όταν ήταν κουτάβι. Οπότε δεν πλησίαζε πάρα πολύ εύκολα τους ανθρώπους που πήγαιναν εκεί, μέχρι που εμφανίστηκε η Τζένιφερ. Και ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ακριβώς. Πήγε κοντά της, μέχρι που της έκλειψε και το χέρι, θέλοντας να της δείξει πόσο πολύ την αγαπάει, και το πήρε πια στο σπίτι της και έχει κοίτα εδώ, χαμόγελο. Υποδοχή, έτσι, με το ξέρετε ότι τα σκυλιά χαμογελάνε. Το έχετε διακρίνει. Και αισθάνονται και απ' όλα. Όχι, χαμογελάνε πραγματικά. Εμένα το σκυλί με υποδέχεται στην πόρτα και γελάει. Με κολγκέις χαμογελό. Ναι, παιδί μου. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό. Έχει δει εμάς, δεν ξέρω. Μετά από χρόνια, ξέρεις, τα σκυλιά κοπιάρουν και διάφορα δικά μας πράγματα. Ακριβώς. Γίνονται σαν τους ιδιοκτήτες, τους λένε. Και τώρα μας στέλνει και το μήνυμά της η Τζένιφερ, λέγοντάς μας, υιοθετήστε και μην αφήνετε πια τα κουτάβια στα κλίκες. Σωστά, έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Θέλω να μου πείτε πόσο μακριά θα ταξιδεύατε για να αγοράσετε ένα κρουασάν. Μέχρι το περίπτερο, ξέρω. Μέχρι εδώ πάνω, την κατίνα μας. Όχι, ένας κύριος έκανε 1440 χιλιόμετρα με ποδήλατο για να πάρει. Ένα κρουασάν ήταν αυτό. Θα βγει αμέσως. Ναι. Ο Άλμπερτ, που βλέπετε εδώ στη φωτογραφία, ο κύριος αυτός ο Βέλγος, έκανε 1440 χιλιόμετρα με ποδήλατο από το Βέλγιο μέχρι τη Γαλλία. Για ένα κρουασάν. Για να πάει σε ένα πολύ διάσημο φούρνο να πάρει αυτό το κρουασάν, το οποίο δεν είναι απλό κρουασάν, παιδιά. Είναι κρουασάν με λεβάντα, με άρωμα λεβάντα. Α, γι' αυτό έχει αυτό το μοβ χρώμα. Ακριβώς, γι' αυτό έχει αυτό το μοβ χρώμα. Και λέει, ήθελε ρε παιδί μου, εντάξει, ξύπνησε ένα πρωί, ήθελε να φάει ένα πρωινό λίγο πιο πλούσιο. Λέει, τι θα κάνω, θα πάω με το ποδήλατό μου. Από το Βέλγιο στην Γαλλία, 28 Ιουνίου ξεκίνησε το ταξίδι του. Ναι. 12 Ιουλίου έφτασε. Τίποτα. Αυτό το βάζει και στην ντουλάπα για το σκόρο. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι δεν θα φαγαίνα ο άνθρωπος μετά από τόσες τερμίτες που θα είχε κάψει. Σωστά. Θα πήρε και για το σπίτι. Το έχει ξανακάνει, λέει, για να φάει παγωτό. Το είχε κάνει πιο παλιά. Παρόμοια κατάσταση. Πιο κοντά είχε πάει, βέβαια. Όταν ξυπνάει και του έρχεται μια επιθυμία. Δηλαδή παίρνει το ποδήλατο και φεύγει στους δρόμους και στις χώρες. Το έχω κάνει και εγώ αυτό, όχι τόσο μακριά βέβαια, αλλά ας πούμε ξυπνάω 4 το πρωί, πεινάω. Πάω να φάω ένα έτσι. Το δικό σου λέγεται λιγούρα. Ναι. Αλλά δεν πήγαμε εκ το Βέλγιο. Δεν όχι, δεν έκαψε και θερμίδες. Εδώ έχει κάψει και τις θερμίδες του πρώτα. Δεν κατάλαβα, δεν με βλέπεις εδώ. Είμαι συνέχεια αν κινήσει. Τη σκύω εδώ, τη σκύω εδώ, εδώ. Πριν κάψεις άλλες θερμίδες, πάμε στο νούμερο 7. Θα δείτε κάτι που θα σας ξαφνιάσει. Είναι το πιο περίεργο μανικιούρ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας και καταφέρνει να γίνει viral. Είναι μια νέα τεχνοτροπία που γίνεται αυτή τη στιγμή με τα 3D. Όσο πάει γίνεται και χειρότερο. Ακριβώς. Συγγνώμη, δηλαδή. Είναι 3D manicure, τα κάνουν με τα ημιμόνιμα αυτά, τα gel τέλος πάντων. Είναι όψη Halloween μήπως, γιατί θυμίζει λίγο Halloween. Ναι, Hocus Pocus γράφει από πάνω, μάλλον από το βιβλίο, και εδώ βλέπουμε ότι είναι σαν φούσκα, είναι όλα 3D και φτιάχνουν πραγματάκια πάνω στο ίδιο τον ήχη. Αυτό με το μάτι όμως σκιάζεσαι λίγο. Σκιάζεσαι. Ναι. Εκτός να το κάνουν για να μην τους πιάνει το μάτι, δεν ξέρω. Κοίτα, εγώ το θεωρώ λίγο kids, δεν μ' αρέσει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μάλλον είναι και ενοχλητικό. Δηλαδή δεν θα μπορείς να κάνεις και πρακτικά καθημερινά σκέφτομαι πράγματα. Ναι, ενώ με τα άλλα που είναι 3 μέτρα το καθένα μπορείς να κάνεις. Με χειραψία και θα νιώσεις την βλεφαρίνα, δηλαδή τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, θα σας πω τώρα στο νούμερο 6, γιατί πρέπει να σας πω ότι στη Θεσσαλονίκη δεν φτιάχνουν μόνο μετρό, αλλά και εναέριους αυτοκινητόδρομους. Μπράβο. Στο νούμερο 6. Ο
ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος που θα δείτε είναι ο flyover, όπως τον βλέπετε. Μακέτα εδώ βέβαια. Μακέτα, ναι. Εννοείται μακέτα. Ναι. Και θα δώσει τέλος την ταλαιπωρία των οδηγών. Θα έχει μήκος 13 χιλιόμετρα, δεν θα έχει διόδια και θα είναι δρόμος πάνω από δρόμο, θα είναι στον αέρα. Και θα δώσει τη λύση στην κίνηση, στο μποτιλιάρισμα. Έχουμε περίπου υπόψη μας σε τι στάδιο βρίσκεται, ο σχεδιασμός δηλαδή. Τέλη του 2022 θα ξεκινήσει η υλοποίηση. Τώρα είμαστε τέλη 2022. Τώρα περίπου και το 2026 λένε θα είναι έτοιμο. Μαζί με το μετρό. Το μετρό έρχεται, παιδί μου, τώρα. Έρχεται. Ναι. Το μετρό είναι σχεδόν έτοιμο. Μην τα λες αυτά και τους κακοκαρδίζεις στους Θεσσαλονίκους. Όχι, σκέφτομαι, παιδί μου, τουλάχιστον να τελειώσουν συντονισμένοι όλα αυτά. Τώρα και αυτό που θα το ακούνε θα το βλέπουν, ξέρεις, θα κουνάνε το κεφάλι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Είναι καινοτόμοι. Είναι κάτι που εδώ. Η Θεσσαλονίκη είναι μια υπέροχη πόλη, εννοείται, πανέμορφη, αλλά αυτό που συμβαίνει και στους δρόμους και το ποντιλιάρισμα που ζουν οι άνθρωποι εκεί δεν περιγράφεται. Έτσι. Εννοείται. Μα γι' αυτό, με αυτόν τον τρόπο θέλουν, λέει, να γίνει πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Μάλιστα. Άντε με το καλό. Με να αυτό αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Για να δούμε. Ναι. Και τώρα πάμε στο νούμερο 5 και θα γνωρίσετε το μυστικό μακροζωίας της κυρίας Πάρκερ. Αντιγράψτε ελεύθερα. Αυτή η γλυκύτατη κυρία που βλέπετε εδώ είναι στην ηλικία των 106 χρονών. Βρίσκεται σε έναν οίκο ευγυρίας στην Οξφόρδη. Γεννήθηκε 13 χρόνια πριν γεννηθεί η ίδια η Βασίλισσα Ελισάβετ. Και μας λέει ότι τι κάνει το πρωί, παιδιά. Τρώει ένα σάντουιτς με μπέικον και αυγά. Υγιεινά πράγματα. Κάθε πρωί, όλη της τη ζωή και πίνει, το συνοδεύει με τσάι και το βράδυ πίνει ένα ποτηράκι κρασί πριν κοιμηθεί. Αυτό είναι το μυστικό μακροζωίας. Εκεί αποδίδει στο μπέικον. Ναι. Δηλαδή, ναι, μην ενοχοποιούμε τον μπέικον ότι μας καταστρέφει ή κλείνει αρτηρίες. Πουλών τις αρτηρίες. Διατροφές και φάτε μπέικον. Πόσο είναι η κυρία? 106 ζωή να έχει. Τώρα τι να πεις, να τα εκατοστήσει, τα έχει περάσει. Τα χιλιάσει. Τώρα, στο επόμενο βίντεο που θα δούμε, στο νούμερο 4, μας διδάσκει η αθλήτη αυτή που θα δούμε ότι τα εμπόδια στη ζωή μας δεν είναι για να μας πτωούν, αλλά να μας παροτρύνουν να τα ξεπερνάμε. Σωστό. Νούμερο 4. Αθλήτρια λοιπόν στίβου θα δούμε σε αγώνα άλματος με τεμποδίων, που κοιτάξτε το βίντεο, σκοντάφτει στο επόμενο άλμα, αλλά συνεχίζει και όχι μόνο συνεχίζει, αλλά παίρνει και την πρωτιά. Είναι πραγματικά. Θα τερματίσει πρώτη. Ακριβώς, σχεδόν πρώτη. Νομίζω πρώτη πρέπει να τερματίζει. Σχεδόν πρώτη δεν υπάρχει, Γιάννη. Σχεδόν πρώτη δεν υπάρχει. Πρώτη, ναι, πρώτη. Απλά δεν ήμουν σίγουρος αν είχε βγει δεύτερη. Φανταστικό, λοιπόν, γιατί θα μπορούσε να τα παρατήσει και να μην φτάσει και ποτέ στο τέρμα. Μα εδώ πέρασε και τις άλλες. Ακριβώς, είναι εντυπωσιακό τι ταχύτητα ανέπτυξε. Δηλαδή, ενώ είχε πέσει, που οι άλλες είχαν προβάδισμα, προλαβαίνει να τη φτάσει. Είναι απίστευτο. Μπράβο. Οπότε, παιδιά, αν μπορεί να το κάνει η κοπέλα στο βίντεο, μπορούμε κι εμείς με οτιδήποτε μας συμβαίνει στη ζωή μας. Μην τα βάζετε ποτέ κάτω. Ποτέ. Και κάπως έτσι θα πάμε στο νούμερο 3, όπου θα μάθουμε ότι η οκυτοκίνη γίνεται φίλτρο για την καρδιά. Μαγικό φίλτρο όμως. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι αυτή η χημική ουσία η οποία υπάρχει στον εγκέφαλό μας είναι υπεύθυνη για την αγάπη, για την αφοσίωση, ότι λειτουργεί σαν αντιστρες, ρε παιδί μου, και ότι έχουμε και καλές σεξουαλικές επαφές όταν εκρίνεται αυτή στον εγκέφαλο. Πια μετά από έρευνες που έχουν κάνει σε πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, ανακάλυψαν ότι μπορεί να αναπλάσει τα νεκρά κύτταρα που έχουμε στην καρδιά και να αναζωογονήσει τους νεκρούς ιστούς. Οπότε, σε όποια προβλήματα προκύψουν καρδιακά στους ανθρώπους, μπορούν μέσω αυτής της ουσίας να επαναφέρουν το πρόβλημα. Έχει δοκιμαστεί πια σε ζώα με επιτυχία και μένει να δοκιμαστεί και στους ανθρώπους για να έχουμε ένα νέο φάρμακο για την καρδιά πια. Α, πολύ ωραίο. Ναι, η οποία υπάρχει ήδη στον εγκέφαλό μας. Δηλαδή την παίρνεις από εκεί και την διοχετεύουν αλλού. Βγαίνει σε φάρμακο, βλέπει τώρα αυτό. Βέβαια, ο ρόλος αγάπης, κάπως έτσι. Μάλιστα, τώρα που είσαι ο ρόλος αγάπης, ξέρεις τι μου θύμισες. Γάμους. Βαφτίσια. Παιδιά. Πάμε να δούμε μια διαφορετική προσέγγιση έτσι για πρώτα. Τον ωραίο αγάπη, εσένα σου ήρθε στο μυαλό ο γάμος. Κάνε Μάριο, αφού με ξέρεις τώρα, ψάχνω για πρώτα. Όχι, όχι, όχι. Πολύ ωραίο. Θα ρωτήσω και τους παντρεμένους εδώ, αν συμφωνούν με όλα. Πάμε να δούμε λοιπόν μια διαφορετική πρόταση γάμου στο νούμερο 2. Ένα TikTok βίντεο έγινε viral, καθώς όπως βλέπουμε εδώ, η γυναίκα μάλλον δεν πήρε την πρόταση που ήθελε από τον άντρα της, οπότε ντύθηκε η ίδια νύφη ήδη. Μπήκε είναι στο αεροπλάνο. Είναι σε πτήση όλο αυτό. Ορίστε. Είναι σε πτήση. Είναι σε πτήση, ναι. Έχει μπει, όπως βλέπουμε εκεί πέρα, στο χώρο αποθήκευσης αποσκευών. Ο ενδιαφερόμενος είναι από κάτω, δεν έχει καταλάβει ο νεαρός εδώ. Οπότε ναι, με τρόπο το φέρνει. Έχει, καλά, προφανώς, αυτό είναι φάρσα βέβαια, δεν νομίζω ότι δεν το έχει καταλάβει. Του έχει δώσει το σημείωμα Marry Me. Αυτός δεν έχει καταλάβει τίποτα,
αλλά όπως φαίνεται, του κάνει την πρόταση γάμου η κοπέλα. Αχ, νομίζω ότι ήταν όλοι στο κόλπο. Ήταν όλοι στο κόλπο. Έτσι, και οι αεροσυνοδοί και όλοι οι επιβάτες εκεί. Πάντως ο άντρας κοιμόταν όρθιος. Δεν κατάλαβε τίποτα. Εντυπωσιακό όλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος αυτός, έτσι για να περάσουμε και στο νούμερο 1, δεν είχε δει ποτέ... Έμεινε εκεί η Δεσποινή. Η Δεσποινή, όχι, νομίζω κατέβηκε, κατέβηκε μαζί μετά με τις αποσκευές. Είναι καλά, μια χαρά. Έχουν παντρευτεί τώρα τα παιδιά. Το έχεις όλο. Το έχεις όλο. Το ξέρω τώρα. Και τι έκανε, μπήκε μέσα στο ντουλάπ. Ναι, δεν ξέρω πώς χώρεσε. Χώρεσε, γιατί, επειδή είσαι ωραιότατη, πανέμορφη. Όχι, θέλω να πω ότι είναι στενός ο χώρος, γι' αυτό είναι πολύ... Μια χαρά τα κατάφερε. Μπράβο, αλλά μπράβο, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει πια στη ζωή του αυτός ο κύριος, γιατί μάλλον δεν είχε δει το νούμερο 1 μας το σημερινό. Τι λες τώρα. Βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, ή είναι ο Κιάνου Ριβς ή είναι σωσίας του. Δεν είναι. Κοιτάξτε τι κάνει εδώ. Κάνει ένα βίντεο στο TikTok που μας δείχνει πώς είναι η ζωή του άντρα πριν και πώς είναι μετά αφού γνωρίσει μια κοπέλα. Ένα-ένα. Λοιπόν, καταρχήν παίζουμε τα στοιχήματα αν είναι ο Κιάνου Ριβς ή όχι, γιατί ο λογαριασμός τι λέει, Unreal. Unreal Κιάνου Ριβς. Μάλιστα. Άρα δεν ξέρει κανείς αν είναι ομοιότητα καταπληκτική ή όχι. Ακριβώς. Για το σώμα του Κιάνου Ριβς είναι πιο ομοιώδες. Ακριβώς. Είναι... Στο γραφείο δεν είναι τόσο σκηνή. Ψηφίσαμε 50-50. Οπότε μέχρι να αποφασίσουμε, δείτε τι κάνει αυτός ο κύριος εδώ. Σου λέει πώς είναι η ζωή πριν έρθει η κοπέλα στο σπίτι και γίνει σχέση σου και πώς είναι αυτά μετά. Τα έδειξε στο νεαρό στην πτήση. Αυτό όχι, πιστεύω, δεν, ότι δεν τα έχει δείξει ακόμα. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ από τη στόχευση, τη γνωστή στόχευση, ακριβώς, την κρίνια. Τελειώνει μετά... στην τουαλέτα. Ο άντρας κατεβάζει το καπάκι. Εδώ πας να πιεις από το μπουκάλι, αλλά όταν έρθει η κοπέλα θα πιεις από το ποτήρι. Σωστό, εδώ δεν παρατάς το φακελάκι όπου να είναι. Ναι. Του τσαγιού, το πετάς στον κάδο. Το ψωμί δεν το κόβουμε, παιδιά, όπου να είναι. Υπάρχει το ξύλινο το από κάτω. Εντάξει, έλα να σου πω κάτι. Υπάρχουν και αγόρια και άντρες οι οποίοι είναι πολύ νοικοκύριδες και πολύ επιμελείς στο σπίτι. Πρέπει να σου πω αυτό με το μπουκάλι, δεν το τηρεί κανείς. Όλο το μπουκάλι πίνουμε. Ναι, εγώ τώρα σήμερα το πρωί η μάνα μου πήγε να φύγει από τη δουλειά. Για τη δουλειά και πήγα να βάλω νερό σε ποτήρι και μόλις έφυγε πια το μπουκάλι. Περίμενα να φύγει από την κουζίνα. Πήρα το ποτήρι μόνο και μόνο για να με δει με το ποτήρι. Αλλά μόλις έφυγε πήγα το μπουκάλι. Είδες πονηριά. Αλλά αν ήταν μπροστά. Άμα ήταν μπροστά από το ποτήρι πάντα. Βέβαια. Όλο ένα ψέμα. Αυτά είχαμε για σήμερα. Θα μείνουμε με την απορία.